Το τέλος μιας εποχής σηματοδοτεί ταυτόχρονα την απαρχή μιας νέας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και η ελπίδα αυτή επισφραγίστηκε τη Δευτέρα το μεσημέρι με την τελετή παράδοσης παραλαβής από τον απερχόμενο Πρίτανη Τριαντάφυλλο Αλμπάνη στη νέα Πρίτανη Άννα Μπατιστάτου, αλλά και στο Συμβούλιο Διοίκησης. Το τυπικό της εκδήλωσης προσέλκυσε σύσσωμες στις τοπικές αρχές στην αίθουσα τελετών Γεώργιος Μιλωνάς, όπου όμως αναμφίβολα το ενδιαφέρον προσέλκυσε η ομιλία της κυρίας Μπατιστάτου, που οριοθέτησε τους στόχους και τις προτεραιότητες της νέας Πρετανικής Αρχής και του Συμβουλίου Διοίκησης σε μια κομβική εποχή για τα ακαδημαϊκά δρόμενα γενικότερα στην Ελλάδα. Η νέα διοίκηση άλλωστε του Πανεπιστημίου είναι αυτή που θα κληθεί να υλοποιήσει το όραμά της για το Περιφερειακό Ακαδημαϊκό Ίδρυμα στα πρώτα βήματα του νέου μοντέλου διοίκησης που ενέκρινε η πολιτική ηγεσία. Αφού ολοκληρώθηκε η επίδοση του Πρετανικού Διασύμου από τον απερχόμενο στη νεοεκλεγήσα Πρίτανη, η κυρία Μπατιστάτου έκανε λόγο για τη νέα ταυτότητα και το ακαδημαϊκό όραμα για το Πανεπιστήμιο. Είμαστε μια ακαδημαϊκή κοινότητα σε αποστολή. Και η αποστολή μας είναι η παραγωγή και η μετάδοση της γνώσης, δίχως διακρίσεις και αποκλεισμούς. Η καλλιέργεια των επιστημών και των τεχνών. Η προαγωγή του πολιτισμού. Προασπίζουμε τις αρχές της ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία. Του σεβασμού στην επιστημονική ιδεοντολογία, της δημοκρατίας στη διαχείριση των κοινών. Συμβάλλουμε στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, που μπορούν με το ήθος, τη μόρφωση και τον επαγγελματισμό τους να μετασχηματίσουν την κοινωνία και να κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο. Κατά τη μακρά θητεία μου ως μέλος ΔΕΠ και ιδιαίτερα κατά τη φάση της εξωστρέφειας που σηματοδότησαν οι πρόσφατες αρχαιρεσίες, είχα την ευκαιρία να συνειδητοποιήσω πόσο το Πανεπιστήμιό μας εμπνέει αγάπη και σεβασμό για την ιστορία του και πόσες ελπίδες εναποτίθενται στη μελλοντική πορεία του, την οποία ανυπομονώ να χαράξουμε μαζί. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει παράδοση στη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επίπεδου, που το κατατάσσει σε διακεκριμένη θέση μεταξύ των ανωτάτων ιδρυμάτων της χώρας και της αλλοδαπής. Η πολιτική της διάδρασης και των διεπιστημονικών συνεργασιών μεταξύ των πολλών επιστημονικών κλάδων που καλλιεργεί στους όρους του, ενισχύει τη διαθεματικότητα και τροφοδοτεί την καινοτομία. Έτσι, έχει καταξιωθεί ως φυτώριο νέων επιστημόνων με έμφαση στην επιστημονική εγκυρότητα και την ποιότητα της έρευνας, της διδασκαλίας και της κλινικής πράξης. Προηγήθηκε, όπως προέβλεπε, και το πρωτόκολλο ο απολογισμός έργου της απερχόμενης Πρετανικής Αρχής από τον Τριαντάφυλλο Αλμπάνη, ο οποίος στάθηκε περισσότερο στο νέο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ως πόλος ανάπτυξης της Ηπείρου πλέον μετά την ενσωμάτωση των τμήματων του πρώην ΤΕΗ. Αμέσως μετά τον κύριο Αλμπάνη και πριν την κυρία Μπατιστάτου, χαιρετισμό απίφθηναν και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης. Σήμερα το νέο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με πάνω από 30.000 εγγεγραμμένους ισχυρότερο και πολυθεματικότερο επιστημονικά αποτελεί σημαντικό πόλο ανάπτυξης για την Ήπειρο. Η ίδρυση του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου με 6 θεματικά Ινστιτούτα στα Ιωάννη, καθώς και του Πατεπή στην Άρτα, προσθέτουν σημαντικές δομές ανοιχτές σε όλη την ερευνητική κοινότητα και ευελπιστούμε ότι η χρήση και αξιοποίηση αυτών των δομών και υποδομών θα ενισχύσει την επιστημονική συνεργασία και την ανταγωνιστικότητα των ερευνητικών ομάδων όλων των τμήματων. Από την ανάληψη της διοίκησης του Πανεπιστημίου, βασική προτεραιότητά μας υπήρξε η ενίσχυση της ακαδημαϊκότητας στη λειτουργία του Ιδρύματος, με έμφαση στην εκπαίδευση και την έρευνα, αλλά και την λειτουργία των συλλογικών οργάνων. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτή την κρίσιμη περίοδο η θέση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο εγχώριο και διεθνές επιστημονικό γίγνεσθε είναι αποτέλεσμα της καθημερινής εκπαιδευτικής και ερευνητικής λειτουργίας και των επιδόσεων. Για μια αλλαγή σελίδα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έκανε λόγο σε μια σύντομη δήλωσή της πριν την εκδήλωση η βουλευτής Ιωαννίνων Μαρία Κεφάλα. Είναι πραγματικά ξεκινά μια καινούργια σελίδα για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αλλά και για όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας μετά και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που ήρθε το περασμένο καλοκαίρι, όπου δίνει μεγαλύτερη ελευθερία, μεγαλύτερη εξωστρέφεια, μεγαλύτερη ευκινησία στα πανεπιστημιακά ιδρύματα για διασύνδεση με την κοινωνία, για μεγαλύτερες δυνατότητες στα παιδιά, στους φοιτητές, εσωτερικά Εράσμους, διασύνδεση των πανεπιστημίων με πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως και στο δικό μας.
νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία συγκυρία και που στο τιμόνι από εδώ και στο εξής θα είναι γυναίκα. Εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία στη Νέα Πρίτανη, την κυρία Μπατιστάτου, την οποία είχα την τιμή να έχω και καθηγήτρια, όντας ούσα, μάλλον φοιτήτρια στην Ιατρική Ιωαννίνων, και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα.